Να βάλω μια ανατελεία. Ο κόσμος τότε ήταν πολύ εύκολα τα στρατόπεδα. Α, αυτοί που κάνουν λάμψη. Ρατσισμός μεγάλος. Τώρα, επειδή είναι και ανάγκη της δουλειάς, είναι και άλλες. Τώρα δεν ισχύει τίποτα. Τότε πώς ήσουν εσύ για τους... Δηλαδή πώς πήγες λάμψη στο γλάρο. Άστο τώρα, εμείς περάσαμε πολύ δύσκολα. Πες μου, θυμάσαι και μια ιστορία. Πολλές φορές έπεφτε το όνομά μου σε μια δουλειά και λέω αυτή από τη λάμψη όχι. Το ξέρω, το είχα ακούσει. Αλλά επειδή δεν το βάλα κάτω και επειδή πάντα αγωνιούσα και πάσχιζα να είμαι εντάξει, να είμαι συνεπής, να είμαι στη δουλειά, είμαι πολύ δουλευταρού, αυτό ξεπεράστηκε. Ναι. Και αν δεν το βάλεις εσύ μέσα σου, τώρα εντάξει. Και έκανες και Τσέχοφ μετά και τέτοια. Εντάξει. Θα μπορούσε να σου κόψει το δρόμο. Θα μπορούσε και σε πολύ κόσμο. Ναι, δεν έγινε αυτό, ευτυχώς. Χρειάστηκε πολύ. Ναι. Ευτυχώς. Ήταν όμως και μια θυσία εκ μέρους σου, ενώ θυσίασες και λεφτά, θυσίασες... Δεν με νοιάζουν και αυτά. Τα λεφτά δεν με νοιάζει καθόλου. Ναι. Μπορώ να ζήσω με πολλά, μπορώ και με ελάχιστα. Ναι. Είναι το μόνο πράγμα που δεν με απασχολεί καθόλου. Ναι. Καθόλου. Είσαι ευχαριστημένη από τα πράγματα που έκανες? Είναι άλλα πράγματα που θες να κάνεις ακόμα? Έβαλες και μία παύση στη ζωή σου? Κοίτα, έτσι όπως είναι το θέατρο τα τελευταία χρόνια, είναι κάπως διαφορετικό. Τι εννοείς? Τι εννοώ? Δηλαδή πάει ο υγιής στον ψυχίατρο να πάρει χάπια για να τα βγάλει πέρα με τον τρελό, ο οποίος θεωρεί ότι είναι καλά και δεν πάει στο γιατρό. Ναι. Δεν μπορώ. Δεν το κατάλαβα, το ξαναλες μία. Ο υγιής ναι. αναγκάζεται να πάει στον ψυχίατρο ναι. να πάρει χάπια για να ανταπεξέλθει στο μπούλινγκ που του κάνει ο τρελός που θεωρεί ότι είναι καλά και δεν πάει στο γιατρό. Ναι. Αλήθεια. Νομίζαμε ότι έχει μειωθεί αυτό. Όχι. Μάλιστα. Είναι χειρότερο. Ναι. Γιατί? Γιατί έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ ο κλάδος. Ναι. Γιατί όλοι οι ηθοποιοί υποφέρουμε. Γιατί παίζουμε με τα μισά χρήματα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και όταν αφαιρέσεις την ελπίδα από έναν άνθρωπο, αγριεύει. Έχει υποστεί από την κρίση την οικονομική και μετά, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη πληγή στους ηθοποιούς.